μπορεί να ζήσει κανείς επισκεπτόμενος στο νέο ψηφιακό πλανητάριο αυτές τις γιορτές? Πάντα στο νέο ψηφιακό πλανητάριο αυτό που μετράει είναι η εμπειρία. Δηλαδή η αίσθηση που δημιουργεί μία προβολή, μία παράσταση όπως την ονομάζουμε μέσα στο θόλο, είναι μοναδική. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους θόλους στον κόσμο, με επιφάνεια σχεδόν ένα στρέμμα, ένα καταπληκτικό ηχητικό σύστημα, προβολής τελευταίας τεχνολογίας, οπότε αυτή η εμπειρία είναι μοναδική. Οι παραστάσεις που έχουμε επίσης είναι πολύ δημοφιλείς και είναι σχεδιασμένο το πρόγραμμα περισσότερο με στόχο το κοινό των παιδιών αυτό το διάστημα των γιορτών και υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από θέματα που έχουν να κάνουν με βασικά στοιχεία του διαστήματος αλλά και της γης. Οι παραστάσεις που έχουμε αυτό το διάστημα για παιδιά μικρά 5 έως 10 είναι το Πολάρις και η συνέχειά του το Λουτσία. Είναι δύο από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις μας. Επίσης ο μυστηριώδης κύριος Τιλτ, καθώς και μία παράσταση που φέρνουμε για, ειδικά για αυτό το διάστημα των γιορτών, ο Κρούμκα. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αλλά και τους ενήλικες έχουμε πρώτα απ' όλα την τελευταία μας παραγωγή, την Ιστορία της Γης. Είναι μία παράσταση που μιλάει για την Γη, την εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια και το πώς πρέπει να την προστατεύουμε, αλλά και προηγούμενες παραγωγές όπως είναι ο Κόκκινος Πλανήτης που μιλάει για τον Άρη, αλλά και το Κέντρο του Κόσμου που είναι μια, ας το πούμε, ιστορία της αστρονομίας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να πάρει το παιδί του και να έρθει να απολαύσει τις παραστάσεις? Πρώτα απ' όλα να δει το πρόγραμμα και να διαλέξει την ημέρα και ώρα που θέλει να έρθει, να αγοράσει εισιτήριο ηλεκτρονικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο προτείνουμε για να αποφύγουμε το συνωστισμό. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας ως κλειστός χώρος, δηλαδή είμαστε προσβάσιμοι για ενήλικες εμβολιασμένους ή ανήλικους με τεστ. Και φυσικά η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Με τι ενθουσιάζονται τα μικρά παιδιά μπαίνοντας στο νέο ψηφιακό πλανητάριο και με τι οι έφηβοι? Τα θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και ενθουσιάζονται πάντα είναι η εξωγήινη, φυσικά, αυτό είναι πάντα ένα δυνατό θέμα, αλλά και όλες οι σκηνές που έχουν να κάνουν με διαστημικά ταξίδια, εκτοξεύσεις, όλα αυτά δημιουργούν μεγάλο ενθουσιασμό και οι πιο μεγάλοι, και αυτοί φυσικά για τους εξωγήινους που είναι πάντα ένα πολύ δημοφιλές θέμα, αλλά και για την τεχνολογία και τα πειράματα, τα οποία συχνά παρουσιάζουμε και μέσα στις παραστάσεις του πλανηταρίου. Να πούμε με τον δικό σας τρόπο καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε με αυτούς τους σωλήνες που έχουν διαφορετικό μήκος να δημιουργήσουμε διαφορετικές νότες και να φτιάξουμε τα κάλαντα. Για δοκιμάστε να χτυπήσετε αυτό το σωλήνα. Είδατε ότι κάνει έναν ήχο. Δοκιμάστε να χτυπήσετε και έναν άλλον. Η ήχη είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν τώρα θα πάρει κάθε μια μας μία νότα και θα φτιάξουμε τα κάλαντα.